Αμερικανικό χαστούκι στον Έντι Ράμα, ο οποίος οραματίζεται κοινό πρόεδρο Αλβανίας Κωσόβου. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών δηλώνει απογοητευμένη από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Ράμα για το Κόσοβο και την Αλβανία στη 10η επέτειο ανεξαρτησίας του Κωσυφοπεδίου. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στα Τίρανα εμφανίζεται απογοητευμένη και μέσω Twitter κάνει λόγο για απρόσεκτη και διχαστική ρητορική. Η απρόσεκτη ρητορική για την ενοποίηση δεν είναι χρήσιμη και θεωρείται επιζήμια για τις σχέσεις Αλβανίας με τους γειτονές της. Απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους ηγέτες να διατηρούν καλές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και να εγκαταλείψουν τη διχαστική ρητορική του παρελθόντος. Αυτές οι δηλώσεις εκφράζουν αλυτρωτικές διαθέσεις και πιθανή αλλαγή συνόρων ή επεκτατισμό κάποιου κράτους. Τόσο στην Αλβανία όσο και σε άλλες περιοχές των Βαλκανίων υπάρχει μια σημαντική προσπάθεια της Τουρκίας να επηρεάσει εξελίξεις. Το ράπισμα των Ηνωμένων Πολιτειών στον Έντι Ράμα έρχεται σύμφωνα με τους ειδικούς ως απάντηση στα σχέδια του Αλβανού Πρωθυπουργού αλλά και του στενού συμμάχου του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μέσω των μουσουλμανικών μειονοτήτων στα Βαλκανικά κράτη εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας του. Κάτι που άλλωστε φάνηκε και στην άμεση παρέμβασή του στις διαπραγματεύσεις Ελλάδας και Σκοπίων για το Μακεδονικό. Οι μειονότητες αποτελούν εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής πιέσεων και διείσδυσης της Τουρκίας στα Βαλκάνια. Εντός αυτού του νομικού πλαισίου, η Τουρκία θα έχει σαν διαρκή στόχο την απόκτηση ενός ενδεχομένως ακόμη και ενός επεμβατικού δικαιώματος στα προβλήματα που θα έχουν σχέση με τις μουσουλμανικές μειονότητες των Βαλκανικών χωρών. Σχόλια που μπορεί να εκλειφθούν ως πολιτική ανάμειξη σε γειτονικές χώρες δεν βοηθούν στην οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, λέει η Κομισιόν.